Θεωρώ ότι η δική μας ομάδα, η δική μας συνεργασία, όλοι εμείς καταφέραμε το καλύτερο αυτά τα 3 χρόνια. Αλλά με μοναδικό γνώμονα την διασφάλιση της δημόσιας υγείας στο νησί μας και είμαι ιδιαίτερα περήφανη που τα καταφέραμε. Δεν κάναμε διοίκηση αφιψηλού. Ήμασταν δίπλα στους υγειονομικούς μας, στα κέντρα υγείας, στα νοσοκομεία, στις κλινικές. Ήμασταν δίπλα στον κόσμο και τους λέγαμε αλήθεια. Με ανάμεικτα συναισθήματα, η Λένα Μπορμπουδάκη, η οποία άφησε ισχυρό αποτύπωμα στο δημόσιο σύστημα υγείας του νησιού μας, προχώρησε σε έναν απολογισμό του έργου της απερχόμενης διοίκησης, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τα όσα επιτεύχθηκαν τα 3 τελευταία χρόνια με διαφάνεια, αξιοκρατία, μα πάνω απ' όλα αλήθεια, όπως σημείωσε, αφήνοντας ωστόσο αιχμές για τη διοίκηση του Παγνή, η οποία, όπως είπε, δεν έδειξε διάθεση συνεργασίας. Για μένα προσωπικά, η γεύση που μου αφήνει αυτή η τριετή θητεία είναι μια γεύση γλύκας. Γλύκας γιατί πήρα πολύ αγάπη από τους συνεργάτες στην υγειονομική περιφέρεια. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός και πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, κάτι που κάναμε από την πρώτη στιγμή στις προσλήψεις όλου αυτού του προσωπικού. Πρέπει να υπάρχει αξιοπρέπεια και πρέπει να υπάρχει πολιτικός πολιτισμός. Στο πρόσωπο του Υπουργού Υγείας ευχαριστώ τους συνεργάτες του. Ωστόσο, θα ευχαριστήσω και τις διοικήσεις που δεν συνεργάστηκαν, όπως είναι η διοίκηση του Παγνή. Και αυτό γιατί από οποιαδήποτε κατάσταση πάντα κάτι κερδίζεις. Η υγεία δεν έχει χρώματα, τόνισε η Λένα Μπορμπουδάκη, της οποίας η θητεία δεν ανανεώθηκε, με το παρασκήνιο, όπως φαίνεται, να είναι έντονο. Ακόμα και την τελευταία στιγμή, μια ανανέωση της θητείας μου, τόσο η αναπληρώτρια υπουργός, από όσο γνωρίζω, όσο και υπουργός υγείας, είχαν προτείνει την ανανέωση της θητείας μου, όπως έγινε με τους συναδέλφους μου στις υγειονομικές περιφέρειες. Η υγεία δεν έχει χρώματα. Δεν δουλέψαμε, ούτε ζητώντας από κανέναν να καταθέσει την κομματική του ταυτότητα. Δεν εργαστήκαμε με όλους εσάς, παρά μόνο με την ανοιχτή πόρτα της διοίκησης, πάντα προκειμένου να διασφαλίσουμε την υγεία στην Κρήτη. Ο διπλασιασμός των κλινών ΜΕΘ στο νησί μας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα που υλοποιήθηκαν, όπως δήλωσε η απερχόμενη διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ. Αναπτύξαμε σε 1,5 χρόνο με ίδιους πόρους στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχου και τη συνεργασία του Υπουργείου μας 27 νέες κλίνες ΜΕΘ στα νοσοκομεία της Κρήτης. Η Λένα Μπορμπουδάκη έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα μεγάλα έργα στα νοσοκομεία, στην ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο και επικουρικό προσωπικό, στην επέκταση των οξέων της ψυχιατρικής κλινικής του Παγνή, καθώς και στο βασικό εξοπλισμό πυρηνικής ιατρικής που χρειάζεται στους ογκολογικούς ασθενείς στο Παγνή. Πέρα από αυτά που καταφέραμε, πέρα από το ότι ενισχύσαμε με τόσο προσωπικό την υγειονομική περιφέρεια, ότι αφήνουμε έργα πάνω από 100 εκατομμύρια σε υποδομές. Όπως τόνισε, η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας εν μέσω της πανδημίας βρέθηκε στην πρώτη γραμμή, με την επιδημιολογική εικόνα του νησιού να κατατάσσεται στις καλύτερες της παγκόσμιας κοινότητας, πετυχαίνοντας παράλληλα υψηλή εμβολιαστική κάλυψη στο νησί μας. Ήταν ο πρώτος εμβολιασμός που έγινε στην Κρήτη. Ο πρώτος εμβολιασμός κατοίκων και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι. Το θέμα όμως ήταν να μην χάσουμε τον αγώνα, να μην χάσουμε τον πόλεμο και αυτόν τον πόλεμο τον κερδίσαμε.